Αν δεν στηρίξεις τώρα με την άμεση έναρξη αποστολών επιστροφή σε μένα, μετά από μήνες υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα, θα δείξεις εάν είσαι μαζί μου όπως παλιά, στα 15 χρόνια κυβερνητικής συνεργασίας, 81-84, 94-95, 97-2004. Θα πρέπει επίσης να σου πω... Άρα ο Γιάννης, πέραν των άλλων, δεν είναι απλός Γιάννης, είναι και πολιτικό πρόσωπο. Έτσι αφού φαίνεται. Συνεργάζεται κυβερνητικά με τον κύριο Τσοχαντζόπουλο τόσα χρόνια. Έτσι προκύπτει, Γιάννη, ότι είναι κάποιος άνθρωπος με τον οποίο ο ίδιος συνεργαζόταν επί μακρόν. Μάλιστα, σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να σου πω, Γιάννη, ότι αυτές οι σημειώσεις βέβαια είναι ιδιόχειρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποσαφινιστούν. Λέει σε κάποιο σημείο ότι κάπου στον κόσμο περιμένουν 10 εκατομμύρια. Μένει να δούμε πού είναι αυτά τα 10 εκατομμύρια. Αναφέρονται επίσης κάποια σημεία όπως η Ουκρανία, η Ρωσία, ο Λίβανος. Περιμένουν αυτά τα χρήματα. Συνεχίζω με μια δεύτερη σημείωση προς τον Γιάννη πάλι. Γιάννη, εσύ ξέρεις, δεν έχεις δικαίωμα να τα κρατάς. Είναι μια παλιά επιτυχή συνεργασία. Συνεργασία μας με σοβαρά αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα τίμιο ξεκαθάρισμα. Γιάννη, σήμερα περιμένω χρήματα από εσένα. Ξέρουμε και οι δυο μας και από πού στείλαμε με εσένα έξω. Μου έλεγες ότι οι άνθρωποι έξω, αυτοί που έβαλαν την υπογραφή τους, εύχονται να τελειώσουν γρήγορα οι επαφές με τη δικαιοσύνη. Πάνω από ένα χρόνο με κοροϊδεύεις με λόγια και κουβέντες για τους τρόπους μεταφοράς. Μέχρι τη Ρωσία, την Ουκρανία και το Λίβανο έφτασες. Η άρνησή σου να μου επιστρέψεις σήμερα χρήματα είναι η τελειωτική βολή για μένα. Αναδεικνύεσαι σε πρώτο εχθρό για μένα. Από εκεί και πέρα, Όλγα, όταν ξεκινούν πια οι εμπλοκές του κ. Τσοχαντζόπουλου το 2009-2010 με τη δικαιοσύνη, με την έρευνα τόσο για τα ΤΟΡ και τα υποβρύχια, όσο και με την περιουσιακή του κατάσταση, ο πρώην υπουργός προσπαθεί να αναζητήσει διάβλους επικοινωνίας και με δικαστικούς λειτουργούς. Εκ του αποτελέσματος όμως, όπως φαίνεται, Όλγα, δεν επετεύχθη κάποια τέτοια προσπάθεια, αφού ο κ. Τσοχαντζόπουλος είναι προφυλακισμένος στον Κορυδαλό και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Σε κάποιο σημείο των σημειώσεών του γράφει ότι η δομή της εισαγγελίας πρωτοδικών είναι μια αυτοτελής και αυτονομημένη εξουσία που ρυθμίζει τα θέματα κατά το δοκούν. Και ευτυχώς που είναι, βέβαια, Όλγα. Όποιες προσπάθειες και αν έγιναν, φαίνεται ότι έπεσαν στο κενό, παρά το γεγονός ότι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος προσπαθεί, υπενισχόμενος ότι θα κάνει κάποιο deal, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, κάποια συμφωνία, να πάρει και πάλι τα χρήματα που του χρωστούν. Θα σας διαβάσω ένα ακόμα απόσπασμα. Χρήματα θα δοθούν σε αυτούς αφού γίνει ό,τι ζητάμε, δηλαδή μετά τη λύση. Προσωπικά έχω αποδεχτεί. Είναι οι αυτοί που θα τους δοθούν τα χρήματα. Άγνωστο, Όλγα. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει. Το συνδέεις τώρα με τις επαφές που προσπάθησε να αποκτήσει και τις προσβάσεις στο χώρο της δικαιοσύνης ή είναι ανεξάρτητο? Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Όλγα, δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα τίποτα. Θα μπορούσε να είναι και μια, αν υπήρχε ένα σύστημα τέτοιο δικαστικό στην Ελλάδα, να επιστρέφει κάποιος χρήματα. Υπάρχει ένας τελευταίος νόμος, θυμάσαι, αλλά δεν γνωρίζουμε να έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή. Μάλιστα. Δηλαδή να επιστρέφονται χρήματα και να μην έχουμε έτσι κι αλλιώς και να μην υπάρχει ποινικό αντικείμενο, ποινική δίωξη. Μάλιστα. Για τον εμπλεκόμενο. Χρήματα λοιπόν θα δοθούν σε αυτούς αφού γίνει ό,τι ζητάμε, δηλαδή μετά τη λύση. Προσωπικά έχω αποδεχθεί να μπω στον deal. Προϋπόθεση όμως είναι να μου επιστρέψεις επιταγές από το μέρος των χρημάτων που συμφωνήσαμε εδώ και ένα χρόνο.